Αυτό το τραγούδι ήταν. Νομίζω για το κινητό έγινε αυτό. Πλάκα κάνω. Λέει Blackberry, δεν έγινε. Το κατάλαβε. Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την τεχνολογία, τώρα αλλά τώρα μου ήρθε. Λοιπόν, αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Τα επαγγελματικά με τα προσωπικά, σε μια δουλειά όπως είναι αυτή, τα ξεχωρίζεις απόλυτα μετά από τόσα χρόνια? Κάντε το λίγο πιο αυτό. Εσύ μένει ξεχωρίζεις. Σκεφτόμουν τώρα ότι μιλήσαμε λίγο για τα επαγγελματικά σου και τις επιλογές που έχεις κάνει, κάποια πράγματα που συνειδητοποίησες με τα χρόνια, με την ψυχανάλυση. Και λέω τώρα τι να μιλήσουμε για τα προσωπικά. Αλλά η πρώτη σκέψη που μου ήρθε είναι ότι αυτά τα δύο σε σένα πολλές φορές ήταν μαζί. Η προσωπική σου ζωή, δηλαδή με την επαγγελματική σου, κάποιες φορές ήταν εμπλεγμένη. Ξέρεις αυτό, γιατί συνέβη να ερχόμουν εδώ πέρα στις 8 η ώρα και έβγα στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε ο μοναδικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μπω σε μια διαδικασία να γνωρίσω, να ερωτευτώ ή να νιώσω καλύτερα, θα ήταν ένας άνθρωπος του περιβάλλοντος. Λογικό. Και το βλέπεις πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Πάρα πολλές ώρες στην ημέρα, γιατί δεν έφευγα από εδώ. Και ίσως κι εσείς, ας πούμε, αν δεν είστε ένα ζευγάρι και ήσασταν τώρα μόνοι σας και έπρεπε να μείνετε εδώ πολλές ώρες, να έρθετε το πρωί, να ετοιμάσετε τη σκαλέτα, να κάνετε θέματα, να γυρίσετε. Συμβαίνει σε όλες τις δουλειές. Αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ συνέβαινε γιατί με την τριβή και την καθημερινότητα. Σε επηρέασε ένα αυτό, Γρηγόρη. Δηλαδή, αν ήσουν καλά με τη σχέση πολύ, σου, πολύ, ήσουν, πολύ, πολύ. Ανέβαινε πάρα πολύ. Αν δεν ήσουν καλά, έπεφτε και βγάλε. Πολύ, πολύ, πολύ. Και το πλήρωσε αυτό. Το πλήρωσα. Το πλήρωσα, βέβαια. Το πλήρωσα. Πολύ δηλαδή τι σημαίνει. Το πλήρωσα. Ότι όταν δεν ήμουν καλά ψυχολογικά με τη σχέση μου, φαινόταν και στο γυαλί. Δεν μπορούσα να το κρύψω, έτσι. Δεν μπορούσα να το κρύψω, όχι. Και να σου πω και κάτι. Άλλοι το κρύβουν καλά πάντως. Οι γυναίκες το κρύβουν ίσως περισσότερο. Υπήρξε κάποτε μια ατάκα που άκουσα από έναν άνθρωπο. Που λέει, ας πούμε, το ότι η δουλειά και η σχέση. Πώς μπορεί να τα ξεχωρίσει αυτά τα πράγματα? Εντάξει, αυτό μπορεί ο καθένας να το πει με την έννοια. Εγώ το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούσα να το ξεχωρίσω. Αν μου πεις τώρα τι, θα πω ότι καλά κάνει ο καθένας και το ξεχωρίζει. Εγώ, επειδή σε επηρεάζει πολύ η σχέση σου και ο άνθρωπός σου, επειδή και να, ας πούμε, μάλωσες με μια θεία σου, πάλι με την ίδια διάθεση αρχόσουνα. Κοίταξε, γενικά. Είναι η σύντροφό σου σημαντική για σένα? Κοίταξε, έχω μάθει τώρα όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολλά πράγματα που μας συμβαίνουν στην προσωπική μας ζωή. Δεν έχει καμιά δουλειά ο τηλεθέτης να τα βιώσει. Μπορεί να περνάει 3.000 φορές χειρότερα από σένα. Ναι. Δεν σε βλέπει για να του πει τα προβλήματά εσύ σου. Πώς το ζεις. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν υπάρχει ένα θέμα που ο άνθρωπός σου που είναι δίπλα σου έχει μαλώσει το προηγούμενο βράδυ, έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σε δω μέσα στην καλή. Όταν έρθει εδώ πέρα, δεν μπορώ να είμαι ψεύτικος και να κάνω ότι όλα είναι τέλεια. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν το κάνω. Πρέπει να είσαι ηθοποιός για να το κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα κατάφερα. Δηλαδή είπα ότι δεν θα είμαι καλά, δεν θα είμαι καλά. Τέλειος. Τίμημα το πληρώνεις. Εννοείται. Ασυζητητεί. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τα κορίτσια τα οποία έχουν υπάρξει και συνεργάτες σου και έχετε και είχατε και μια σχέση στο παρελθόν, ας πούμε. Μετά κάναν και δικιά τους καριέρα στον χώρο. Το γεγονός ότι εσύ τις έχεις βοηθήσει όντας δίπλα τους. Φυσιολογικό είναι, γιατί εσύ είσαι πιο γνωστός από αυτές. Σε έχει κάποια στιγμή πληγώσει να πεις, παιδί μου, εντάξει, ότι όχι ότι σε εκμεταλλεύτηκα γιατί είχατε μια σχέση. Αλλά ότι λέω εμού, ας πούμε, προχώρησαν και αυτές τη δουλειά. Κοίταξε τώρα, αυτό θα μπορούσε να έχει πολλές απαντήσεις. Όχι. Θεωρώ ότι και αυτές με βοήθησαν με την παρουσία τους και εγώ βρέθηκα. Όχι επαγγελματικά. Και επαγγελματικά. Επαγγελματικά γιατί εδώ κάναμε μια παρέα. Μια ομάδα. Αν δεν ήταν αυτό. Αλλά είσαι πιο πάνω, εσύ, δεν πάνω, έχει σημασία, γιατί τώρα πιο πάνω, πιο κάτω έρχεται ένας άνθρωπος και κάθεται δίπλα σου. Δεν ξέρεις πώς θα ήταν η χημεία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Η συνταγή, δηλαδή για να πετύχει ένα γλυκό, μπαίνουν πολλά υλικά. Ναι. Μπορεί να είναι το κύριο, ας πούμε, για την πίτα το αλεύρι, για να γίνει ζύμη, αλλά αν δεν βάλεις πάνω και το τυρί και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, δεν θα πετύχει, δεν θα γίνει ποτέ, θα γίνει απλά ένα αλεύρι. Mm-hmm. Άρα δεν θα μπορούσα να πω με τη λογική το ότι εγώ βοήθησα κανέναν. Νομίζω βοηθηθήκαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς εξελίχθηκε η ιστορία, το πόσο εκτιμάτε αυτό, το ότι, ας πούμε, υπήρξε άνθρωπος που μάλωσα με το Μέγκα για να είναι εδώ. Επέμενες εσύ να είναι. Επέμενε να είναι εδώ, ας πούμε, ένα πρόσωπο. Και θυμάμαι. Πέτρος μου λέγε όχι, λέω σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δηλαδή το θέλω, νιώθω ότι θα γίνει καλά. Μα θεωρούμε, λέω σε παρακαλώ, θα μου κάνει εμένα καλό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αυτό το πρόσωπο λίγο αργότερα σε απογοητεύσει, όχι πρόσεξε, δεν βάζω καθόλου το συναισθηματικό. Το συναισθηματικό είναι, μπορεί να έχω κάνει χιλιάδες λάθη εγώ. Από τα δικά μου τα λάθη να έχουν τελειώσει κάποια πράγματα. Αλλά μετά επαγγελματικά, αν δεν σε δικαιώσει με την έννοια να λέει μια καλή κουβέντα για σένα ή να πει 2-3 ώρες ατάκες. Πάντα μιλάω για το επαγγελματικό και όχι για το συναισθηματικό. Για το συναισθηματικό είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό σε πληγώνει. Δεν μπορώ να μιλήσω. Για συντρόφους σου μιλάς ή γενικά? Γενικά μιλάω. Γενικά. Όχι για. Όχι. Μιλάω γενικά. Εσύ για συντρόφους σου προηγούμενες έχεις πει πολύ πιο γλυκά πράγματα και πολύ πιο σημαντικά και αγαπησιάρικα και.
σε σχέση με αυτά που έχουν ακουστεί από εκείνες για σένα. Καταρχάς, δηλαδή τώρα, παιδί μου, βγήκε η τελευταία σου σύντροφος και είπε ότι εμένα με πειράζει που με γνώρισαν. Όχι, δεν είναι η τελευταία, μπορεί να μην είναι. Η τελευταία από αυτές που γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος δεν ξέρω και δεν θα το ρωτήσω τι κάνει. Η τελευταία από αυτές ξέραμε ότι είναι με την άδεια που λέει, παιδί μου. Το ξέραμε, δεν είναι κακό. Λοιπόν, βγήκε και είπε ότι εμένα με πειράζει που με μάθαινε ως κοπέλα του Γρηγόρη. Ναι. Αντί να λέει με τιμά κιόλα που είναι κοπέλα του Γρηγόρη. Εντάξει, συμφωνώ με τη λογική ότι τη δικαιολογώ όμως, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα πριν από μένα. Δηλαδή έχει κάτσει, ήταν χρόνια στο Alter, ήταν χρόνια στο MAD. Τώρα, αν, νομίζω ότι δεν έγινε σε σχέση με μένα, σε σχέση με την εκπομπή του πρωινού. Αλλά επειδή θεωρώ την Νάντια ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί θεωρώ ναι. το ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Έχω κάνει πολλά πράγματα. Μη με συνδέεται. Ίσως γιατί γίνεται στην υπερβολή. Δηλαδή, όταν βγαίνει όλος και λέει το πιο σημαντικό πράγμα που έκανε κάποιος ήταν να έχει σχέση με τον Αρναούτογλου, αυτό τον προσβάλλει τον άλλον. Το ίδιο υπερβολικό δεν είναι αυτό που είπες και εσύ όμως όταν πυραμίδα στη ζωή μου. Όχι. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι τη στιγμή που ήμασταν μαζί και μέχρι τη στιγμή που χωρίσατε. Για μένα θα υπάρξει κάποιος άλλος άνθρωπος, η Νάντια τοποθετήθηκε εκεί που έπρεπε. Αλλά δεν θα ήθελα να μιλήσω όλο γι' αυτό. Ξέρετε δηλαδή. Κάτι. Είπα ότι είχα να πω για την Νάντια. Σε αυτή τη συνέντευξη δεν θέλω να ξαναμιλήσω γι' αυτό. Θεωρώ ότι σαν αρσενικά. Το είχα πει και σε μια συνέντευξη στο Alter το Σαββατοκύριακο πριν από που με βρήκαν κάποιοι στην έξω από το στούντιο από το Money Drop. Ότι εσείς εδώ στην Ελλάδα, οι γυναίκες, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Ο άντρας, ό,τι και να κάνει, πάντα τα προστατεύεται. Mm-hmm. 50 γυναίκες να έχει 100, 30 λάθη να κάνει. Να πατήσει 75 φορές είναι το αρσενικό και ο άντρας. Αν η γυναίκα κάνει ένα λάθος, από μια μικρή πόλη μέχρι μια μικρή κοινωνία, έλα μωρέ τώρα αυτή που τον απάτησε, αυτή που τον κεράτωσε και για μια ζωή θα τη σέρνεται ένα τέτοιο πράγμα. Μιλάω θεωρητικά πάντα. Οπότε νομίζω ότι ο άντρας και το αρσενικό πολύ περισσότερο πολύ η γυναίκα. Εκτίθεται. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ακόμη και αν έχει συμβεί λάθος, που δεν έχει συμβεί στην προηγουμένη περίπτωση στη δικιά μου τέτοιο πράγμα, θεωρώ ότι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένα αρσενικό είναι να τιμήσει τη γυναίκα Ωραία. Του. Για να το γενικεύσουμε. Για να τιμήσει την κοπέλα που είχε μαζί και ό,τι και να έχει συμβεί, μόνο καλά λόγια. Για να μην είμαι όμως υπερβολικός, επειδή έχουν συμβεί και πολύ άσχημα γεγονότα ενός ζευγάρια με παιδιά που μπορεί να κάνουν λάθη γυναίκες, εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, μου συνέβαινε κάτι, μια τεράστια αδικία. Αλλά ενώ στις σχέσεις που προσπαθούμε δύο νέοι άνθρωποι να τα φτιάξουμε και να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, αν δεν πάει κάτι, το μόνο που έχεις να κάνει ακόμη και να έχεις πληγωθεί. Ή μπορεί να έχεις πληγώσει. Να έχεις πληγώσει πολύ περισσότερο. Έχεις πληγωθεί. Δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα, ναι. Το αφήσαμε. Ναι. Γενικά, από τις σχέσεις της ζωής σου. Έχεις πληγωθεί από τις σχέσεις σου ή έχεις πληγώσει περισσότερο από τις γυναίκες που είναι δίπλα σου. Αυτά είναι νομίζω αστείες θεωρίες. Αν μιλήσεις με τον άλλον, θεωρείς ότι έχεις πληγώσει. Αν μαζί σου, θεωρείς ότι έχεις πληγωθεί. Νομίζω όμως ότι. Πώς αισθάνεσαι. Αισθάνομαι ότι έχω πληγώσει επίσης πολλές φορές και έχω πληγωθεί κι άλλες φορές. Αλλά αυτά είναι πάντα μια ισορροπία που συμβαίνει στη ζωή. Δηλαδή, μαθαίνεις. Το ζήτημα είναι να υπάρχει καλοσύνη και να είσαι καλοπροαίρετος. Mm-hmm. Να μην είσαι κακός, να σου μένουν μόνο τα καλά, να υπάρχει αγάπη και να σεβαστείς την κάθε στιγμή με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί συνεχώς και εγώ προσπαθώ να μάθω. Ας πούμε, πραγματικά θα σου πω, τώρα μαθαίνω να αγαπάω. Αλήθεια. Τελευταία, ναι, δεν είχα σχέση στη ζωή μου. Δηλαδή μέχρι τα 30 μου είχε δώσει μια ευχή και μια κατάρα η μάνα μου. Στα 18. Μου λέει, ευχή για κατάρα σου δίνω. 18 χρόνων. Εμείς δεν είχαμε κόρη της, δεν είχα αδερφή εγώ. Προς τιμήν της Κυριακικής. Μου λέει, φύγει η κατάρα σου δίνω, μην κοροϊδέψεις ποτέ κορίτσι. Τι λέω, τι λες ρε μάνα, 18 χρόνων εγώ. Άκουσε με. Αν θες να είσαι μαζί της, θα της πεις την αλήθεια. Εγώ δεν έχω αραβώνες και γάμους στο μυαλό μου. Θες να περάσουμε καλά. Να περάσουμε καλά. Μην της τάζεις, μου λέει, αραβώνες και γάμους. Και να πάω τις... Να σου πω και θα σου εξηγήσω. Και τις κρατάς τα χρόνια της και περνάνε τα χρόνια και εσύ μετά από μια πενταετία, εφταετία, εγωιστικά μόνο για να την κρατάς, της μη μία βαρέθηκα τώρα φεύγω. Γιατί μου λες και 55 χρόνια φτάσεις, θα βρείτε γυναίκες σε άντρες να παντρευτείτε. Τα κορίτσια μου έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μου καρφώθηκε μετά εδώ αυτό και μέχρι τα 30 έλεγα με το που γνωριζόμασταν τι γίνεται. Καλά, περάσουμε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε κανένα βολτή. Και είχε δίκιο. Μετά άρχισα κι εγώ σιγά σιγά. Άρα νομίζω ότι κατά τη διάρκεια πραγματικά για να μάθεις να αγαπάς με την ουσιαστική έννοια του όρου μπορεί να κάνεις και πάρα πολλά λάθη. Και έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Και ζητάω συγγνώμη. Εσύ δηλαδή εξ αρχής ήσουν ξεκάθαρος και με τον εαυτό σου. Μέχρι τα 30 μου, ναι. Ήμουνα 9 χρόνια τα πέρασα στη Σαντορίνη. Αν καταλάβεις, ας πούμε, καλοκαίρια στη Χαλκιδική, ήμουν ένα πουλί που πετούσε και που πραγματικά. Τώρα αισθάνεσαι έτοιμος να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, οικογένεια, γιατί αισθάνομαι το θες το τελευταίο διάστημα. Πολύ υποσχέθηκα να μην το ξαναπώ αυτό, γιατί από το πολύ που το έλεγα, κατέντησε βλακεία. Κάποια στιγμή ο Φώτης και η Μαρία είχαν κάνει ένα βίντεο με το πόσες φορές είχα πει ότι θέλω να παντρευτώ. Και ντράπηκα. Και του πήρα τηλέφωνο και του λέω: σας ευχαριστώ. Μου λέει κάποια στιγμή το Μαρία. Δεν θα το ξαναπώ ποτέ. Ακούγεται τόσο βλακεία που το λέω τόσες φορές. Τι σημασία έχει πόσο το λέω. Σημασία έχει να το κάνω. Όσο θέλω να σου πω, επειδή συνεχίζω να κάνω λάθη στην προσωπική μου ζωή, πάρα πολλά. Γιατί?
συνεχίζω να κάνω λάθη γιατί και εγώ το ψάχνω. Ξέρεις, ψάχνω να βρω τι συμβαίνει. Πώς δεν θες, ρε παιδί μου, τόσο δύσκολο είσαι πια. Όχι, αντιθέτως δεν είμαι καθόλου δύσκολος. Πώς τι θες πια που. Όχι, 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 δεν έχει να κάνει με το πώς τι θέλω. Προσέξτε τώρα, τώρα παίρνω και αναλαμβάνω όλο το βάρος που παίρνω πάνω μου για να το κάνω και να φανεί. Γιατί εμένα παίρνει συνέντευξη. Τώρα τον αρχίζει να ρίχνει βάρη και να δείχνει ότι κι ο άλλος φταίει. Αυτό σίγουρα σε ένα ζευγάρι και ο ένας θα φταίει και ο άλλος θα φταίει. Λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό είναι να κοιτάξω τι κάνω εγώ. Να διορθώσω τα λάθη μου και το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι πραγματικά η έννοια του παιδιού πλέον για μένα είναι τόσο πολύ μέσα στην ψυχή μου και μέσα στην καρδιά μου. Αν αυτό που λέμε το βιολογικό ρολόι χτυπάει. Και σε να έχει χτυπήσει. Πήγα στην αυτοκινησιά μου προχθές εγώ στη Θεσσαλονίκη και πήγα και είδα τις δύο. Πώς να σου πω, ήταν ό,τι πιο ωραίο μπορούσε να μου συμβεί. Δηλαδή, μου έκανε μια αγκαλιά και λέω: Θεέ μου, τι θέλεις άλλο τώρα πια. Τι θέλεις, δηλαδή, δόξα τω Θεώ, όλα σου έχουν συμβεί. Δηλαδή, Θεέ μου, του λέω: Σε παρακαλώ, στείλε μου έτσι, αυτόν τον άνθρωπο που είναι να έρθει, που να μείνουμε μαζί και να κάνουμε παιδιά. Δηλαδή, μπορώ να σου πω τώρα: Μπορώ να συγκινηθώ για αυτό το πράγμα. Έχω τόσο πολύ, θέλω τόσο πολύ να συμβεί αυτό στη ζωή μου. Αλλά καμιά φορά, όταν θέλεις πάρα πολύ κάτι, μπορεί και να μην συμβεί κιόλας ποτέ. Αν θέλει ο Θεός, θα στο φέρει. Τι έγινε, γιατί το διασυγή. Θα μπορούσες όμως, δηλαδή άσχετα από το κάποιες σχέσεις και κάποιες ερμηνείες. Όχι, μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί το θα μπορούσε να είναι πολύ σχετικό. Όχι, όχι, τι σκέφτομαι. Ότι. Δεν το πει, δεν υπάρχει, δεν γλιτώνεις. Γιατί κάνεις έτσι, βρε Γρηγόρη. Δεν μου έχει δώσει γι' αυτό φορά και το σακάκι εγώ, εδώ και έχει ζέστη πια. Γιατί αφού είσαι δυνατής, γιατί το φορά το σακάκι. Γέλα λίγο. Μα επειδή έχω δυνατή, θα το βγάλω το σακάκι. Α, γιατί πριν δεν έβαινε. Απλά με τόσο φώτα έχω δυνατήσει εδώ και μισή ώρα. Έχω χάσει 2 κιλά. Μπορεί. Αν ένας, εγώ πιστεύω ότι αν ένας άντρας το έχει στο μυαλό του, επιλέγει σωστά αυτό. Δεν, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά δεν. Όχι έχει... για σένα, γενικά το συμφωνώ. Πιστεύω. Τώρα, με αυτό που μου λες όμως είναι κάτι πολύ σχετικό. Μπορώ να σου πω και εγώ ότι υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που αποφάσισαν να παντρευτούν και χωρίσαν. Χιλιάδες άνθρωποι που προσπάθησαν πιστεύοντας ότι κάνανε καλές επιλογές. Και τελικά ανακάλυψαν ότι δεν ήταν καλές επιλογές. Ή ο ένας ή ο άλλος. Είναι πολύ θεωρητικό αυτό. Εντάξει. Για μένα είναι πιο πολύ σημαντικό το ότι ακόμη δεν έχω κάνει την κίνηση αυτή. Γιατί πρέπει και ντε. Όχι πρέπει και ντε, γιατί θέλω να είναι όλα τέλεια. Και καταρχάς να είναι τέλειος εγώ. Θέλεις να είσαι σίγουρος. Εγώ να είμαι καλά. Εγώ να είμαι καλός. Γιατί πάντα εδώ ρίχνουμε το βάρος στον άλλον. Είναι αυτό το περιβόητο, ο κόσμος είναι κακός. Αλλά και όλος ο κόσμος αυτό λέει και για σένα. Εγώ, να είμαι εγώ εντάξει καταρχάς με μένα. Γιατί βαρέθηκα να ακούω όλο ότι φταίνει άλλη. Φταίνει άλλη, φταίνει άλλη, φταίνει άλλη. Όχι, φταίω εγώ. Εγώ θα αρχίσω να κοιτάω με μένα πώς πραγματικά θα είμαι άψογος. Το λες εκ των υστέρων αυτό ή το λες, ας πούμε, γίνεται κάτι και θα πει, είσαι έτοιμος να πεις, φταίω εγώ τώρα, ξέρεις. Νομίζω ότι έχει αυτό να κάνει με την καθημερινή μάθηση τη σχέση, τη κατάσταση και το εαυτό σου. Και αυτό βοηθάει και η ψυχοθεραπεία. Βοηθάει και ο άνθρωπος που μπορεί να στο δώσει, να το καταλάβεις ότι κάνεις λάθος. Λες συγγνώμη, δηλαδή λες, φταίω ναι, εγώ. Ναι. Αλλά και αυτό σου λέω πάλι, χρειάζεται και ένα μέτρο η συγγνώμη γιατί. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη, λέει χάλασε ο κόσμος. Αλλά αν αντιλαμβάνεστε, λέω, είναι πολύ εύκολο να σου πω: Ναι, εγώ το θέλω, ρε παιδί, να ήμουν άτυχος. Δεν μου βρέθηκαν ωραίες περιπτώσεις στη ζωή μου. Δεν είναι βλακεία. Εγώ πρέπει να κοιτάξω τι θα κάνω με εμένα και εγώ πώς ακριβώς θα θέσω τη ζωή μου. Και τις επιλογές εμείς τις κάνουμε. Βεβαίως, αλλά θέλω να σου πω ότι τα λάθη θα τα ξεκινήσω από τα δικά μου τα λάθη για να φτιάξω κάτι ωραίο. Γιάννη μου, τι θες. Έχουμε σοβαρή κουβέντα τώρα. Ποιο είναι ο Γιάννη, ο συνταξιάς. Πολλά χαρτίζει να είναι πολύ καλό ο Γιάννη. Είσαι πολύ καλό, Γιάννη μου. Πάμε.